Hello, my friends. Hello, Utah family. I am Yannis for Utah Shelter. Αγαπητοί μου φίλοι, είμαι ο Γιάννης από το Utah Shelter και βρίσκομαι σε ένα παλιό κτίριο το οποίο το ενοικίασε πρόσφατα το Utah Shelter και ο σκοπός του κτιρίου είναι εκείνος που θα χρησιμοποιηθεί για καραντίνα κουταβιών. Ήταν μια μεγάλη αναγκαιότητα να γίνει αυτό, γιατί εδώ πέρα η γαστρεντερίτιδα και ο τύφος είναι σε έξαρση. Δεν θέλουμε να βλέπουμε κουταβάκια νεκρά. Για το λόγο αυτό κάναμε αυτό το βήμα, να βρούμε κάποιο χώρο κοντά στο καταφύγιο. Αυτό το κτίριο απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το καταφύγιο Γιούτα και ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες, ούτως ώστε αυτή εδώ πέρα η μεγάλη αίθουσα να χωριστεί σε δύο αίθουσες για να έχουμε αμέσως δύο αίθουσες καραντίνας. Η κάθε αίθουσα θα έχει τη δική της πόρτα. Σπάσαμε εδώ τον τοίχο και τοποθετήσαμε μία πόρτα για να μπορούν τα κουτάβια να είναι απομονωμένα. Επίσης, η άλλη αίθουσα είναι αυτή εδώ, η οποία θα έχει και τη δική της πόρτα. Εδώ πέρα η περιοχή είναι πάρα πολύ καθαρή. Δεν υπάρχουν άλλα ζώα, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Κατά συνέπεια, μπορούμε να έχουμε τα κουτάβια περίπου 50-60 ημέρες, μέχρι να τους γίνουν και τα 4 εμβόλια. Μετά πιστεύουμε ότι θα είναι ακίνδυνα και μπορούμε να τα μεταφέρουμε στο καταφύγιό μας. Αυτή είναι η τρίτη αίθουσα καραντίνας. Σπάσαμε αυτή την πόρτα και φτιάξαμε αυτή την αίθουσα που θα φιλοξενήσει και αυτή σύντομα κουτάβια και υπάρχει και ένα άνοιγμα κάτω, ένα κανάλι που μπορούν να φεύγει το νερό. Μία τέταρτη αίθουσα καραντίνας θα είναι αυτή που θα ετοιμάσουμε αργότερα αφού σπάσουμε τον τοίχο. Έτσι, με άλλα λόγια, θα έχουμε 4 αίθουσες καραντίνας κουταβιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα. Θα τα πούμε πάρα πολύ γρήγορα. Γιάννης από το Utah Shelter.